σε όλη την Ελλάδα σήμερα οι συγκεντρώσεις που γίνονται σχεδόν ταυτόχρονα θα ενώσουμε τις φωνές μας, θα ενώσουμε τις γροθιές μας, τις ελπίδες μας και θα κλιμακώσουμε τον αγώνα μας. Καταδικάζουμε το νέο αντιασφαλιστικό νομοσχέδιο της Νέας Δημοκρατίας που ιδιωτικοποιεί την ασφάλιση. Παλεύουμε για δωρεάν και δημόσια κοινωνική ασφάλιση, για υψηλές παροχές σε υγεία και πρόνοια. Η σημερινή απεργία είναι ένας ακόμα κρίκος στον αγώνα της τελευταίας περίοδου. Αγώνας που μέσα από συγκεντρώσεις, ενημερώσεις, γενικές συνελεύσεις των σωματείων σε όλη την χώρα, οι εργαζόμενοι και τα συνδικάτα αποφασίσαμε ένα βήμα πιο πέρα. Γι' αυτό λοιπόν κλιμακώνουμε και τη σημερινή απεργία στο ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Ενάντια στο ασφαλιστικό έκτρωμα που φέρνει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Αν κάποιος ανοίξει τις τηλεοράσεις, θα δει γράστρες και εννοώ τους δημοσιογράφους. Το ίντερνετ θα πέσει πάνω σε πάρα πολλά δημοσιεύματα που λένε πόσο θα κερδίσουμε από τον νέο νόμο. Μιλάνε για αυξήσεις, για διόρθωση αδικιών, για αλλαγή του τοπίου εδώ και 10 χρόνια. Προσπαθούν να πλάσουν ένα παράλληλο σύμπαν, έναν τεχνητό ενθουσιασμό. Ταυτόχρονα θάβονται εντελώς οι δραστηριότητες των σωματείων, οι παρεμβάσεις των εργαζομένων, των συνταξιούχων στις μεγαλοπόλεις. Λες και όλη η πλάση χαίρεται με αυτόν τον νόμο. Έχει καυτεί εντελώς ο μεγάλος απεργιακός αγώνας που έδωσαν και συνεχίζουν να δίνουν οι εργαζόμενοι στη Γαλλία. Για το ίδιο ακριβώς θέμα, το ασφαλιστικό. Απόδειξη ότι η επίθεση αυτή είναι συντονισμένη από τα αφεντικά απανταχού της γης. Ότι είναι κοινή στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλων των αστικών κυβερνήσεων. Ξεπερνώντας λοιπόν τα μεγάλα λόγια διαφόρων υπουργών, βουλευτών και ειδικών επί του ασφαλιστικού και κοιτώντας τα συγκεκριμένα στοιχεία, πέφτουν οι ψεύτικες μάσκες, οι ψεύτικες μανδύες. Και δυστυχώς για αυτούς παραμένει η πεισματάρα αλήθεια. Η Νέα Δημοκρατία δεν φέρνει νέο νόμο. Εφαρμόζει κατά γράμμα τον νόμο του ΣΥΡΙΖΑ, του Κατρούγκαλου, αφού η αρχιτεκτονική του παραμένει απαράδεκτη. Απλά κάνει κάποιες προσθήκες για να προθωρακίσει και για να ξεπεράσει τα όποια νομικά κενά. Αυτός είναι ο νόμος. Αποτέλεσε ως και σήμερα την κορύφωση της αντιασφαλιστικής επίθεσης. Καθώς ενσωμάτωσε όλες τις ανατροπές σε βάρος των ασφαλισμένων και συνταξιούχων. Δικαίως λοιπόν και ονομάζεται από όλους μας νόμος Μπρούτσι Κατρούγκαλου. Τι λέει λοιπόν αυτός ο νόμος. Ο νέος νόμος. Πρώτον, ανοίγει το δρόμο σε νέα επιδρομή με τους τρεις πυλώνες του συστήματος ΠΡΟΣΕΤ, όπου η αναποδοτική σύνταξη θα βασίζεται στο ρίσκο και στο χρηματιστηριακό τζόγο. Θα θυμηθούμε πριν από χρόνια το χρηματιστήριο. Οι συντάξεις θα ονομάζονται πλέον χρηματιστηριακά προϊόντα και θα επενδύονται με όρους καμηλού, μεσαίου και υψηλού ρίσκου. Το κράτος θα εγγυάται μονάχα την εθνική κατώτερη σύνταξη που παραμένει στα άθλια επίπεδα των 384 ευρώ για 20 χρόνια και στα 340 ευρώ με 15 χρόνια εργασία. Ο εργαζόμενος δηλαδή θα πληρώσει τις εισφορές του κανονικά. Το τι θα λάβει όμως θα κριθεί από το αποτέλεσμα της επένδυσης. Αν πάει καλά η επένδυση, θα πάρει κάποια σύνταξη. Αν όχι, κρίμα, χάσαμε. Δεύτερο, θεωρείται πάνω από 140 δισεκατομμύρια που κλάπηκαν από τα ασφαλιστικά μας ταμεία, από τους εργοδότες και από το κράτος, πώς αγύριστα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τους σημερινούς εργαζόμενους. Στην ποιότητα των παροχών υγείας, στην νοσηλεία και στη μητρότητα. Τρίτο, παραμένουν σε ισχύ οι τεράστιες περικοπές από το 2010. Σε κύριες και επικουρικές συντάξεις, στις αναπηρικές, στις συντάξεις κυρίας και στα μερίσματα των δημόσιων υπαλλήλων. Δεν θέλουν οριστικά η 13η και
Μαζί με το ΕΚΑ. Τέταρτο. Επιστραγγείλει τα όρια ηλικία στα 67 χρόνια. Για άνδρες και γυναίκες που έθεσε ο νόμος Κατρούγκαλου, επισκέπτεται ευρωπαϊκή αύξηση ανάλογα λένε το προσδόκιμο ζωής. Πέμπτο. Πετάει εκτός του δημοσίου ασφαλιστικού συστήματος μεγάλες κατηγορίες νέων εργαζομένων. Ποιος εργαζόμενος νεολαίος σήμερα θα έχει 30 και 40 χρόνια συνεχούς ασφαλισμένης ζωής. Πόσοι εργαζόμενοι περιλαμβάνονται από λιγόμενα προγράμματα σε ενεργεία και πάει λέγοντας. Πόσοι είναι αυτοί που δουλεύουν μαύρα, που δουλεύουν τετράωρα, μερικές ημέρες το μήνα. Πώς θα μαζέψουν τα ένσημα. Απάντηση, δεν θα τα μαζέψουν. Η ένταξη του ΕΤΕΑ στον ΕΦΚΑ ανοίγει κι άλλο δρόμο. Τον δρόμο στην παράδοση της κοινωνικής ασφάλισης στα νύχια των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιριών. Αρχίζοντας από τις επικουρικές. Βάζουν χέρι δηλαδή και στα αποθεματικά του ΕΤΕΑ. Περίπου 8,5 δισεκατομμύρια. Πρέπει να καταλάβουμε ότι καθαρά λένε ψέματα για τις αυξήσεις, για συντάξεις. Και αυτό γιατί. Κρατικά, ο κρατικός προϋπολογισμός εμφανίζει μικρότερη δαπάνη κατά 250 εκατομμύρια ευρώ για κύριες και επικουρικές συντάξεις. Οι συντελεστές αναπλήρωσης για την συντηρητική πλειοψηφία, δηλαδή για όσους έχουν από 4.500 ένσημα έως 9.000, δηλαδή 15 με 30 χρόνια ασφαλισμένης δουλειάς, ένσημα κάθε μέρα δηλαδή, παραμένουν οι ίδιοι που προβλέπει ο νόμος Κατρούγκαλου. Σε συνδυασμό λοιπόν με τη μείωση του συντάξιμου μισθού, που πλέον υπολογίζεται ως μέσος όρος αποδοχών σε ολόκληρο τον εργάσιμο βίο και όχι στα καλύτερα χρόνια που υπήρχε, οδηγούν σε συντάξεις πείνας. Οι όποιες αυξήσεις θα δοθούν αφορούν ελάχιστη συνταξιού και οι περισσότερες από αυτές είναι λογιστικές, δηλαδή μόνο στα καρδιά. Ακόμα και αυτές οι μικρές αυξήσεις που είναι να υπάρξουν για εργαζόμενους με πάνω από 35 έτη θα δοθούν μετά το 2022, μετά το 2022. Και η ονομαστική τους αύξηση δεν θα ξεπερνά το δίκτυο τιμών καταναλωτή, δηλαδή τον επίσημο πληθωρισμό. Τι θα πει αυτό το τελευταίο? Θα πει ότι θέλουν να συνδέσουν και τη δυνατότητα αυξήσεων με το αν πάει καλά η οικονομία, τα κέρδη των εργοδοτών. Είναι το ίδιο βιολί που κάνουν και στο κατώτατο μισθό. Θυμίζουμε τον νόμο Βρούτσι Αχτσιόγλου που επέβαλε ο κατώτατος μισθός να ορίζεται από υπουργική απόφαση βάσει της ανοχής της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας. Η Νέα Δημοκρατία είχε δεσμευτεί ότι η αύξηση του κατώτατου θα είναι διπλάσια της αύξησης του ΑΕΠ. Δηλαδή, αφού είχαμε την αύξηση περίπου 2%, θα έπαιρνε ο κατώτατος μισθός να αυξηθεί 4%. Τι έγινε τελικά? Μηδέν στο Φιλίππο. Εδώ αρχίζουν τα όρια από την πλειοψηφία της ΓΕΣΕ, που άρον άρον τρέξανε εντυπτό με την κυβέρνηση να υπογράψουν πριν από ένα μήνα, 20 μέρες, την διατήρηση της αθλειότητας των 650 ευρώ μεικτά, πριν καν ανοίξει κουβέντα ακόμα για αυτή την ελάχιστη αύξηση. Σήμερα η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ ορκίζονται στο όνομα της αύξησης στα 751 ευρώ. Αλλά για αργότερα, η μέρη κυβέρνηση λέει ότι ο μισθός θα πάει στα 703 στα επόμενα 3 χρόνια. Ο δε ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι στα 751 ευρώ θα φτάσει από το 2022 και μετά. Ας θυμηθούμε όμως τι έλεγε το 2015 προεκλογικά ο ΣΥΡΙΖΑ. Έταζε άμεση νομοθέτηση του κατώτατου στα 751 ευρώ. Όντως κυβέρνηση όμως με 5,5 χρόνια διατήρησε την αθλειότητα των 586 ευρώ και 511. Καταψήφισε τις προτάσεις των σωματείων μας από όλη την Ελλάδα, που μόνο σύμφωνο μάλλον βρήκε το ΚΚΕ, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, το οποίο και η υπευθύνη του το πήγε στη Βουλή προς ψήφιση. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ εφάρμοσε τον νόμο Βρούτσι
Μετά, για ορισμό του μισθού, λέει από τον Υπουργό. Πόσο θράσος έχουν. Η κατάσταση λοιπόν για τους εργαζόμενους χειροτερεύει. Αυτός ο νόμος χειροτερεύει ακόμα περισσότερο. Συχνά στις κουβέντες μας, φίλοι μου, με συναδέλφους, με γείτονες, με φίλους, ακούμε. Τι με νοιάζει το ασφαλιστικό, εγώ δεν θα πάρω σύνταξη ποτέ. Ή η άλλη η φράση. Από το να πληρώνω εισφορές και να μην έχω σοβαρό σύστημα υγείας, ας τα δίνω σε μια εταιρεία ιδιωτικής ασφάλειας. Και πρέπει να προσέξουμε και να δώσουμε απάντηση. Το ασφαλιστικό δεν είναι μόνο η σύνταξη. Είναι η υγεία, είναι η πρόνοια, είναι η νοσηλεία σε νοσοκομεία, είναι τα φάρμακα, είναι η προστασία της μητρότητας, τα εμβόλια και μια σειρά άλλες καλύψεις. Εμείς δεν υπερασπιζόμαστε αυτό το μπάκαλο που υπάρχει σήμερα στο σύστημα της υγείας. Με ευθύνη των κυβερνήσεων που δεν έρχονται σήμερα ως σωτήρες του ασφαλιστικού. Απαιτούμε την επιστροφή των κρεμμένων από τα αποθυματικά των ταμείων που πήγαν στις ανακεφαλαιοποιήσεις των τραπεζών και κάθε είδους ενισχύσεις των μονοπωλιακών ομήλων, αύξηση, να δοθεί αύξηση στον προϋπολογισμό για υγεία, πρόνοια, υψηλής ποιότητας παροχές υγείας, μείωση των ορίων στεξοδότησης. Να σημειώσουμε εδώ ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες δεν είναι φιλανθρωπικοί οργανισμοί. Λειτουργούν μόνο για το κέρδος τους. Η υγεία λοιπόν θα μπαίνει στη λογική αν το όφελος υπερτερεί το κόστος. Αν βγάζουν κέρδος οι εταιρείες. Αν όχι, στο χαρτάκι. Ας δούμε το παράδειγμα που ζηλεύουν όλοι οι κυβερνώντες της Αμερικής. Που η ασφάλιση είναι πλήρως ιδιωτική. Αν δεν έχεις χρήμα, στην καλύτερη, παίρνεις ένα δάνειο. Ένα δάνειο για να νοσηλευτείς. Στην χειρότερη δεν νοσηλεύεις. Με ό,τι συνεπάγει. Πάρα πολλά είναι τα παραδείγματα που μπορούμε να δώσουμε σε αυτό το κλάδο. Εταιρείες ασφαλιστικές ιδιωτικές που βάρεσαν κανόνι. Όπως είναι η τελευταία, η μεγάλη, της ακουστή. Η Ένωμη, η Διασκής Πρόνοια, όπως στην Ελλάδα και άλλες πολλές. Που αυτοί που ήταν ασφαλισμένοι τρέχουν ακόμα στα δικαστήρια οι άνθρωποι για να πάρουν πίσω όχι τις καλύψεις, τα χρήματα που δώσουν. Που τελικά είναι κάμενα δεν. Και έχουν μείνει και κάτι. Άλλο τρανταχτό παράδειγμα είναι αυτά τα επαγγελματικά ταμεία που βγαίνουν τηλεοράσεις και πουλάνε πνεύμα. Στον κλάδο των ελεκτικών εταιριών υπάρχει τέτοιο ταμείο που μάλιστα το παρουσιάζουν και ως παράδειγμα. Οι καλύψεις αυτές του ταμείου ακολουθούν τις καλύψεις που έχει ο ΕΦΚΟ. Αλλά με τη διαφορά αυτή πληρώνεις όλα τα ιατρικά έξοδα, φάρμακα, επεμβάσεις, νοσηλεία, επισκέψεις γιατρού και τα παίρνεις μετά από μερικούς μήνες. Με αποτέλεσμα μία εγχείρηση νοσηλεία που χρειάζεσαι και είναι η ανάγκη να πληρώσεις 2-3.000 ευρώ, τα βάζεις από τσέπα σου. Άι, δεν αντάξεις. Έλα που δεν τα έχουμε. Και πάλι άντε να πάρεις από το επαγγελματικό ταμείο. Το ταμείο αυτό το ίδιο δεν προβλέπει καν την εξάμηνη άδεια της μητέρας. Σημαντικό. Με αποτέλεσμα οι μητέρες να γυρνούν μετά τη γέννα 2 μήνες στη δουλειά. Να αφήνουν οικογένεια, παιδιά, τέλος. Τώρα να πάμε για την πλευρά της ΓΕΣΕΕ. Να δούμε τώρα πώς απαντάει σε όλα αυτά. Ενώ τόσο καιρό δεν είχε βγάλει άκρα για το ασφαλιστικό, η διορισμένη πλέον ηγεσία που υπάρχει στην ηγεσία της ΓΕΣΕΕ ανακοίνωσε ένα ψήφισμα απεργοσπασίας. Μιλάει για το θέμα ότι δεν έγινε απολύτως τίποτα, ότι θα υπάρξουν κάποιες μικρές αυξήσεις, οπότε δεν χρειάζεται να φωνάζουμε και όλα. Απεργοσπασία και τελείωσε. Μπερδεύουν την κερδοφορία και την εφορία των επιχειρηματικών ομήλων με την κατάσταση που υπάρχει στους εργασιακούς χώρους. Αυτού μπερδεύεται η ΓΕΣΕΕ και τα κόμματα της Νέας Δημοκρατίας, ΣΥΡΙΖΑ, την ΑΛΠΑΣΟ. Η εργατική τάξη και το συνδικάτο των οικοδόμων δεν σταματάμε αυτό. Χαιρετίζουμε και στηρίζουμε αποφασιστικά τον αγώνα που έχουν στήσει οι εργαζόμενοι της ΛΑΡΚΟ, που δεν αναφέρεται καθόλου τα μέσα ενημέρωσης.
που είναι μια κρίσιμη στρατηγική βιομηχανία, βιομηχανική μονάδα για την χώρα που οδηγείται σε κρίση, με συνέπεια εκατοντάδες απολύσεις. Αυτά κάνουν οι κυβερνήσεις σε μια βιομηχανία με τεράστιες δυνατότητες και πριν λίγες μέρες έβαλαν ουκέτο και στην Καλλιπουργική. Τέτοιες στρατηγικές μονάδες, όπως είναι τα ορυχεία, η ΔΕΗ, η ΛΑΡΚΟ, οι Καλλιπουργίες, που στα πλαίσια μιας εργατικής εξουσίας θα μπορούσαν να γίνουν πραγματικός μοχλός πραγματικής ανάπτυξης και λαϊκής ευημερίας. Όλα αυτά θυσιάζονται στα παιχνίδια που έχουν στήσει, στα παιχνίδια του ανταγωνισμού και της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομήλων. Αυτή είναι η πορεία που επιβάλλει το σβήσιμο και τη μείωση μισθών και δικαιωμάτων. Αυτός ο δρόμος είναι ο περίφημος δρόμος της καπιταλιστικής ανάπτυξης. Είναι όμως γεμάτο νάρκες για την εργατική τάξη, τον αγρότη, τον δημόσιο υπάλληλο. Αγαπητοί φίλοι, οι εξελίξεις, θα αναφερθούμε λίγο και σε αυτόν τον τομέα, στην ευρύτερη περιοχή είναι ιδιαίτερα ανησυχητικές για το λαό μας και για τους λαούς στην γύρω περιοχή. Έχουν μαζευτεί πολλά μαύρα σύννεφα του υπεριαλιστικού πολέμου στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, της Βόρειας Αφρικής, της Μέσης Ανατολής, με κυρίαρχη δολοφονική δράση των Αμερικανοανατολικών γερακιών και πολύ αισθητική την όλο και πιο βαθιά εμπλοκή των κυβερνήσεών μας σε αυτούς τους σχεδιασμούς. Η βαθύτερη εμπλοκή της Ελλάδος με τα πολεμικά σχέδια των ΗΠΑ, Ιράν, Λιβύη, με την Τουρκία, δεν γίνεται για να κερδίσουν ο λαός μας ή οι λαοί των κρατών αυτών. Μέσα από αυτή την εμπλοκή, η μόνη ωφέλιμη θα είναι η αστική τάξη Ελλάδος και οι ανάλογες αστικές τάξεις των κρατών που μιλήσαμε. Η εργατική τάξη, τα λαϊκά στρώματα δεν έχουμε να κερδίσουμε τίποτα από όλους αυτούς τους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και πολέμους. Πρέπει όμως να απορρίψουμε αυτά τα σχέδια και να αντιπαλέψουμε από αυτήν την πλευρά. Καθαρά απαιτείται να δυναμώσουμε την πάλη μας ενάντια στην πολιτική εμπλοκή και να ακυρωθεί η συμφωνία Ελλάδος ΗΠΑ και να ξεκουμιστούν καθαρά όλες οι αμερικανοαμερικές βάσεις από τη χώρα μας. Όπου έχουν ανακατευθεί έως τώρα σε άλλες χώρες, έχουν φέρει τον πόλεμο, τους εμφύλους πολέμους και τις καταστροφές. Ζητάμε να αποδεσμευτεί η Ελλάδα από τον ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση και να δυναμώσει η αλληλεγγύη με τους γείτονες λαούς και όχι μόνο. Εδώ θα αναφερθούμε και θα καταγγείλουμε μάλλον και το Δημοτικό Συμβούλιο Βαρσάβου που τον περασμένο μήνα δεν καταψήφισε την Συμφωνία Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας Ελλάδα-ΣΥΠΑ. Στηρίζουν προφανώς τις πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΚΙΝΑΛ, του ΠΑΣΟΚ και προσπαθούν να κρύψουν την αλήθεια, ξεπλένοντας τις πολιτικές των κομμάτων που εκπροσωπούν οι παρατάξεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Συμφωνούν στο επικίνδυνο που φταίει δηλαδή για τη χώρα μας, αλλά και για τους γύρω λαούς της περιοχής μας. Φίλοι μου, αυτή είναι η όψη του νομίσματος της αντιλαϊκής πολιτικής που υπηρετούν με συνέπεια τα κόμματα της αστικής τάξης και τα κόμματα του κεφαλαίου. Η επίθεση που ξεδιπλώνεται στα δικαιώματά μας δεν έχει τελειωμό, αν μένουμε αμέτωχοι στον αγώνα μας. Το πανεργατικό αγωνιστικό μέτωπο, η Ομοσπονδία Οικοδόμων και δεκάδες άλλες ομοσπονδίες απευθύνουν κάλεσμα σε όλους μας, εργαζόμενους, συνταξιούχους, νεολαίους, να οργανωθούμε στα σωματεία μας αποφασιστικά και να αναμετρηθούμε με την αντιλαϊκή πολιτική της κυβερνήσεως, των επιχειρηματικών ομήλων, του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με τον αγώνα μας λοιπόν, κλείνοντας, διεκδικούμε να πάρει πίσω η κυβέρνηση το νομοσχέδιο για το ασφαλιστικό, κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου και όλων των αντιασφαλιστικών νόμων που μείωσαν τις συντάξεις και αύξησαν τα όρια ηλικίας. Διεκδικούμε ενιαία, δημόσια και υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση για όλους. Σύνταξη στα 55 για τα παρέακα αντιγυνά έξι. Αναγνώριση και διανομή των υπεραγνώστων ενσύμων. Διεκδικούμε και απαιτούμε και θα στείλουμε και ψήφισμα προς τη Δημοτική Αρχή Βαρσάβου
για τη μη ιδιωτικοποίηση του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισα. Κλείνοντας, πιστεύουμε ότι έχουμε τη δύναμη και θα τα καταφέρουμε. Ενωμένοι, οργανωμένοι, να βάλουμε μπροστά τις δικές μας ανάγκες, τα δικά μας αιτήματα, τα δίκαια, για ζωή και όρους, δουλειά με αξιοπρέπεια. Ευχαριστώ.